Χθες είχαμε το πρώτο κρούσμα, σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιχάλη, καλημέρα. Εκεί στην Καλιφόρνια. Καλημέρα. Σήμερα έχουμε περισσότερα, Έχουμε περισσότερα. Έχουμε 5 στη Νέα Υόρκη. Ναι. Και ξέρετε, τώρα ξεκίνησε και η περίοδος των εορτών στη Νέα Υόρκη. Με τα δέντρα, άρχισαν να έρχονται τουρίστες κλπ. Όπως καταλαβαίνετε, θα αντιμετωπίσει η πόλη μια πίεση. Και υπάρχει και ένα κρούσμα στη μακρινή Χαβάη. Ναι. Εντάξει, μπροστά στον πληθυσμό των 300 τόσο εκατομμυρίων, 6 κρούσματα σύν το ένα στην Καλιφόρνια, θα πούμε όλοι ότι δεν είναι ασήμαντος, δεν καταγράφεται. Αλλά, ναι. Κοίταξε, από την Καλιφόρνια στη Νέα Υόρκη και από εκεί στη Χαβάη, είναι τεράστιες οι αποστάσεις να τις συνειδητοποιήσεις, έτσι. Εσύ τις ξέρεις είναι πολύ τεράστιες. Καλύτερα. Ναι. Τα μάθανε και εκείνοι από την τηλεόραση, Μιχάλη μου, γιατί και στην Ελλάδα έχουμε και ο κύριος που μίλησε στη Μέρη Γίγου στο κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων από τα Χανιά το κρούσμα, είπε ότι το έμαθα από την τηλεόραση. Δεν τον είχε ενημερώσει κανείς. Τι εννοείς? Έτσι είπε ότι... Άκουσε ότι τον ψάχνουν. Έτσι, έμαθε, λέει, ότι είναι το κρούσμα το πρώτο. Από τον κύριο Πλεύρη το έμαθα και από την τηλεόραση. Από την τηλεόραση. Εντάξει, φαντάζομαι, εδώ δεν ξέρω αν έγινε κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι ότι έγινε στην διάρκεια της εξέτασης. Αυτό είναι η μία πτυχή. Έχουμε όμως και τον πρόεδρο Biden, ο οποίος έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας στην πολιτεία του Maryland, η οποία βρίσκεται δίπλα εδώ στην Ουάσιγκτον, έτσι. Και εκεί παρουσίασε τη στρατηγική του εναντίον των παραλλαγών του Όμικρον, Δέλτα, για τον χειμώνα. Ναι. Και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Προειδοποίησε μάλιστα, και τώρα το λένε τα χείλη του Προέδρου, ότι οι μολύσεις θα αυξηθούν το χειμώνα. Να είμαστε έτοιμοι. Αλλά την ίδια στιγμή είπε ότι θα πολεμήσει η κυβέρνησή του και αυτή την καινούργια παραλλαγή με τη βοήθεια της επιστήμης. Απλά θα σας πω ότι το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας είναι... κατά τη γνώμη των περισσότερων είναι το πιο σημαντικό ιατρικό κέντρο στον κόσμο. Mm-hmm. Έχει την αφόκρεμα των επιστημόνων. Πρέπει να σας πω και εδώ ότι αρκετοί είναι Ελληνοαμερικανοί και αρκετοί είναι και Έλληνες που ήρθαν εδώ στην πρωτεύουσα μετά την κρίση, μετά την οικονομική κρίση. Να διαπρέψουν οι άνθρωποι. Ναι, έφυγαν από εδώ, το brain drain το λεγόμενο. Όπου και να πάνε διαπρέπουν, είναι φοβερό. Ενώ στην Ελλάδα δεν μπορούν να διαπρέψουν οι άνθρωποι, τι να κάνουμε. Στην Ελλάδα όλο εμπόδια έχουν. Πάνε στο εξωτερικό και τους μαθαίνουμε από εκεί, γιατί τους βραβεύουν, τους ξυμνούν. Έτσι. Λοιπόν, ο πρόεδρος, κοίταξε, βλέπεις, είναι καταπληκτικά μυαλά. Έτσι. Εγώ γνωρίζω αρκετούς εδώ στην Ουάσιγκτον που έχουν έρθει, ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλο. Ο πρόεδρος λοιπόν είπε ότι θα αντιμετωπίσει αυτή την παραλλαγή με τη βοήθεια της επιστήμης και πολύ γρήγορα, όχι με το χάος και με τη σύγχυση. Και αυτή η φράση, έτσι, αφορά τον πρώην πρόεδρο, τον κύριο Τραμπ. Έτσι. Ζήτησε από τους Αμερικανούς να συσπηρωθούν. Πρέπει αυτή η μάχη, είπε, να μας ενώσει. Προέτρεψε όλους να εμβολιαστούν και όσοι έχουν εμβολιαστεί να κάνουν τις αναμνηστικές δόσεις. Πρέπει να πολεμηθεί, είπε, η Όμικρον. Ο τρόπος με τον οποίο θα πολεμηθεί είναι με τους εμβολιασμούς και, όπως είπαμε, με τις αναμνηστικές δόσεις. Σε ποσοστό πληθυσμού έχουν εμβολιαστεί πλήρως γύρω στο 60%. Μιλάμε για 196 εκατομμύρια ανθρώπους. Ναι. Έτσι. Παρ' όλα αυτά... Ανάμεσα τους και παιδιά, Μιχάλη, σε αυτό το... Και παιδιά. Μάλιστα. Αλλά παρ' όλα αυτά, ενώ έχει εμβολιαστεί, όπως είπαμε, το 60%, είναι ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά αυτό από ό,τι διαβάζω μεταξύ των πλουσίων χωρών. Βέβαια. Η κυβέρνηση... Και εδώ, συγγνώμη για την διακοπή τώρα, εδώ, Μιχάλη, έχουν παίξει ρόλο οι κυβερνήτες των πολιτιών. Δεν έχει να κάνει με την εθνική στρατηγική,
Δεν έχει να κάνει με τους παπάδες εκεί, βεβαίως, ή τους πνευματικούς, ναι, ή τις χαρτορίχτρες, ή τις τα medium. Εδώ έχουν παίξει εντάξει, ρόλο. Εδώ είναι, το πρόβλημα είναι άλλο. Εδώ το πρόβλημα είναι η ακροδεξία. Είναι η ακροδεξιά το πρόβλημα. Είναι η ακροδεξιά. Αυτοί είναι οι αρνητές. Πάντως η κυβέρνηση θέλει, ψάχνει 100 εκατομμύρια Αμερικανούς για να εμβολιαστούν. Διότι εάν εμβολιαστούν και αυτοί, ο πρόεδρος και η ομάδα του, ο κύριος Φάουτσι και οι υπόλοιποι, θα ησυχάσουν πια. Επίσης, σε ό,τι αφορά τους, επειδή αυτές τις μέρες αναμένουμε και πολλούς, ακόμα και υπουργούς, τους αναμένουν βέβαια στη Νέα Υόρκη για ένα μεγάλο συνέδριο. Ζορίζουν τα πράγματα για τους ταξιδιώτες από το εξωτερικό. Ναι. Όπως είπαμε και χθες, θυμάστε και προχθές, το ανακοίνωσε ο πρόεδρος, θα υποβάλλονται σε τεστ για τον ιό μία μέρα πριν την αναχώρηση αντί για τρεις. Και αυτό ανεξάρτητα αν έχουν εμβολιαστεί ή όχι. Επίσης, τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για τα αεροπλάνα, τα τρένα και γενικά τις δημόσιες συγκοινωνίες θα παραταθούν μέχρι τις 18 Μαρτίου. 18. Είχε αποφασιστεί να τερματιστούν στις 18 Ιανουαρίου. Τώρα έχουμε αυτή την παράταση. Και από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, παίρνει και άλλα μέτρα ο πρόεδρος. Η κυβέρνηση θα πληρώσει τις ασφαλιστικές εταιρείες για να γίνονται δωρεάν τα τεστ για τον ιό. Και ιδιαίτερα αυτά που θα γίνονται στο σπίτι πια. Αυτά θα τα καλύψει η κυβέρνηση. Όπως είπα και στην αρχή, ήταν μια εντυπωσιακή παρουσία του Προέδρου. Νομίζω ότι ήταν, Άκη και Ευλαμπία, ήταν πιστικός. Mm-hmm. Τώρα από εδώ και πέρα είναι αν θα πείσει τα υπόλοιπα εκατομμύρια στα οποία αναφερθήκαμε, αν θα τους πείσει να εμβολιαστούν ή όχι. Τώρα το θέμα είναι... Ιδιαίτερα με τη Φλόριδα, η οποία όπως θυμάστε είχε περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Ναι. Η κατάσταση της πολιτείας είναι, θα έλεγα από πλευράς πανδημίας πια, είναι κοντεύει στον εξαιρετικό βαθμό. Έχει πολύ λίγα κρούσματα πια. Ναι. Και αντιλαμβάνομαι ότι οι άνθρωποι εκεί κανονικά πάνε στις εργασίες τους, πάνε στις δουλειές τους. Ναι. Δεν φοράνε αναγκαστικά μάσκες. Ευτυχώς οι περισσότεροι το κάνουν. Αλλά ιδιαίτερα η πολιτεία της Φλόριδας, είπαμε, όπου ο κυβερνήτης είναι ρεπουμπλικανός και φίλος του κυρίου Τραμπ, δεν υπάκουσε στις εντολές της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, έκανε του κεφαγίου του αν θες, αλλά του βγήκε. Ναι, του βγήκε. Είναι καλή κατάσταση. Ναι. Μακάρι να ακολουθούσαν άλλες πολιτείες να είχαν τέτοια εξέλιξη θετική. Γιατί είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό αυτό που μας λες, 60%, παρόλο που λέμε για 196 εκατομμύρια ανθρώπους, είναι μικρό. Λοιπόν, εδώ στην Ουάσιγκτον είπαμε ότι έχει δώσει εντολή η Δήμαρχος να κατέβουν οι μάσκες στους δρόμους. Είναι 50-50 το ποσοστό. Έτσι, αυτό το βλέπεις. Όταν όμως πηγαίνουν στις δουλειές τους, ιδιαίτερα αν είναι υπάλληλοι στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, φοράνε μάσκα, ιδιαίτερα στο Λευκό Οίκο. Δεν μπορεί να πεις χωρίς μάσκα. Πήγα σήμερα για μερικές ώρες και όλοι φοράνε μάσκες. Υπάρχουν για μερικοί που φοράνε και δύο μάσκες. Τώρα, στο ερώτημά σας, που είναι βέβαιος, με ρωτήσετε αν πρέπει να δείξουμε ότι κάναμε τα εμβόλια. Εξαρτάται, εμένα μου το ζήτησαν. Α, μπορεί και να μην το ζητάνε. Ναι. Εμένα μου το ζήτησαν. Ναι. Ένας συνάδελφος και φίλος που όταν μπήκα μέσα και είχα μια συζήτηση και είπα ότι εμένα μου το ζήτησαν. Ναι. Με κοίταξε περίεργα, εμένα μου λέει δεν μου το ζήτησαν. Α. Άρα... Ό,τι κάτσε. Ανάλογα με τον φρουρό. Ναι. Ναι. Ανάλογα με τον φρουρό. Μιλάς, ο στολισμός ωραίος, Μιχάλη. Στο Λευκό Οίκο που μπήκες. Ωραίος ο στολισμός. Να σου πω, δεν τον πρόσεξα και να με συγχωρείς. Αύριο, τη Δευτέρα,
Θα το προσέξω και θα σας βγάλω και ένα μικρό βίντεο. Ναι, το περιμένουμε, ναι, ναι, βέβαια. Εντάξει, από ό,τι άκουσα είναι εντυπωσιακό το στόλεσμα στο εσωτερικό, όχι στο χώρο που βρισκόμαστε, εμείς, έτσι. Δεν είχε πολλά πράγματα, ούτε στην είσοδο που μπαίνουν οι δημοσιογράφοι, οι αξιωματούχοι κλπ. Δεν είδα εγώ, αλλά εντάξει. Κοίταξε, Ευραπία, μπορεί και να μην τα πρόσεξα. Δεν πειράζει, Μιχάλη μου. Ναι. Δεν, είναι, λοιπόν, δεν είναι για όλους τα Χριστούγεννα. Είχε άλλο καημό. Είχε δηλαδή, γιατί του έκαναν έλεγχο εκείνο και όχι στο χιόχι. Όχι, όχι, αυτό δεν με ενοχλεί καθόλου. Μου αρέσει όταν πηγαίνω είτε σε κυβερνητικά κτίρια είτε σε εταιρείες και το ζητάνε. Μου αρέσει πάρα, πάρα πολύ. Μιχάλη, έχεις κάνει τρίτη δόση εσύ, Έχω κάνει τρίτη δόση. Εντάξει. Ένιωσες κάτι? Όχι. Ο Άκης έκανε χθες. Χθες την έκανα, Μιχάλη μου. Μια χαρά σε βλέπω. Μια χαρά σου λέω. Ούτε... Ναι. Εγώ ούτε στην πρώτη, ούτε με την Τζόνσον και Τζόνσον είχα οποιοδήποτε πρόβλημα. Άλλοι όμως φίλοι είχαν. Του να μην σας ματιάσουν, τώρα με αυτή τη λεγόμενη αναμνηστική, εμείς που βάλαμε Τζόνσον Τζόνσον, μας είπαν να βάλουμε ή Moderna ή Pfizer. Στο μέρος που πήγα είχε Pfizer, έβαλα Pfizer και κανονικά δεν είχα κανένα πρόβλημα. Μπράβο, πάντα όμως λέω ότι κάποιοι άλλοι είχαν πρόβλημα.